Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βουλευτής, πολίτης, ξανά βουλευτής, ξανά πολίτης, τώρα ξανά βουλευτής. Πώς νιώθετε για αυτό το πηγενέλα? Θα σας πω με πάση ειλικρίνεια, αγαπητή Ανδρέα, δεν έχω καημό του τίτλου. Δεν έχω αυτόν τον καημό. Είτε βουλευτής, είτε τέος βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι εκείνος που είναι. Δεν έχετε τον καημό, αλλά όλο αυτό το πηγενέλα δεν σας επηρεάζει? Βεβαίως, δηλαδή, τη μια πάτε στη Βουλή, έχετε το αξίωμα, πρέπει να εργαστείτε ως βουλευτής, έχει και υποχρεώσεις ως βουλευτής. Την άλλη. Έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα. Αυτό το γεγονός με έχει ταλαιπωρήσει πραγματικά και εμένα και την οικογένεια μου και τον κόσμο της Λεμεσού και την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία χθες και πάλι αναγκάστηκε να ψηφίσει τον νόμο. Τον οποίο δεν θα κρύψω ότι ήταν γνωστός για μένα ότι θα περνούσε ο νόμος και θα υπερψηφιζόταν, δια των λόγων ότι όλα τα κόμματα, όπως είδατε κι εσείς, ήταν υπέρ του κινήματος αλληλεγγύη, γιατί δεν θέλω να βάζω τον εαυτό μου, εκτός από το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος δεν ήταν τίποτε το μυστικό, γνωρίζοντας τις απόψεις της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και φυσικά του κ. Γιώργου Λίκα, ο οποίος κράτησε μια ουδέτερη θέση για τους δικούς του γνωστούς λόγους. Όμως, αγαπητέ, επιτρέψτε μου, φαίνεται ότι έχουν κοντινή μνήμη και οι δύο. Ο πρώτος διδάξας, όχι εφαρπαγής ψήφων, όπως κατηγορεί ο κ. Σαβέροφ την αλήθεια ο Χάρος. Εφαρπαγή βουλευτών από άλλα κόμματα ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Με τον κύριο Νεροδιακόνου, να σας θυμίσω, και την κυρία Κατερίνα Παντελίδου. Και από την άλλη, ο κύριος Γιώργος Λίκας, χωρίς να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, θα θυμίσω και πάλι ότι τον κύριο Νίκο Κουτσού, ο οποίος εκλέγηκε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κόμμα τότε, τον είχε στα έδρανα του, και όχι μόνο τον είχε στα έδρανα του, αλλά επήρε και τη χορηγία. Εσείς, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει όλο αυτό? Δεν θεωρείτε ότι είναι αγνά τα κίνητρα αυτών που αμφισβήτησαν τόσες φορές τη διαδικασία και πήγαν στο δικαστήριο και δικαιώθηκαν κιόλας? Συμβαίνει αυτό για τον εξής λόγο. Υπάρχει ένα κενό στη νομοθεσία μας. Υπάρχει ένα κενό στο Σύνταγμα μας. Το οποίο λέει καθαρά, όταν ανακηρύσσεσαι σε βουλευτής, δεν είσαι βουλευτής μέχρι να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής για ορκομοσία. Αυτό είναι το κενό των 15 ημερών, αγαπητέ Ανδρέα. Και ρωτώ, εάν κάποιος πηγαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ομοιγέννητο, του συμβεί κάτι, δηλαδή τον θάνατο, έτσι, τι γίνεται? Δεν ξέρει κανένας να απαντήσει, γιατί αυτό το κενό υπάρχει δυστυχώς εις το Σύνταγμα το δικό μας. Άρα, εσείς βλέπετε ένα νομικό κενό, παρόλα αυτά έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Ναι, η δικαστική απόφαση δεν ακυρώνει τις έδρες του κινήματος αλληλεγγύη. Έτσι. Έχει ακυρώσει την εκλογή του Γιώργου Παπαδόπουλου, εμένα. Δεν λέει το ανώτατο δικαστήριο ότι το κίνημα αλληλεγγύη δεν πήρε αυτούς τους ψήφους. Το κίνημα αλληλεγγύη επήρε εκείνον το ποσοστό, το οποίο επέτρεπε και επιτρέπει να έχει τρεις βουλευτές. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος που ψηφίστηκε χθες λένε ότι είναι πανομοιότυπος με τον νόμο που ψήφισε και την προηγούμενη φορά η Βουλή και έπεσε στο δικαστήριο. Και έπεσε στο δικαστήριο. Να θυμίσω ότι την πρώτη έπεσε με 11-0 και να θυμίσω ότι τη δεύτερη ήταν ένα οριακό αποτέλεσμα, το οποίο πάντοτε λέω και θα το λέω συνεχώς, ότι ξέρω να σέβομαι τους νόμους, ξέρω να σέβομαι τους θεσμούς, ξέρω να σέβομαι και τις αρχές. Άλλοι, αγαπητή Ανδρέα, δεν σέβονται αυτά. Και όταν λέω άλλοι, εννοώ το Δημοκρατικό Συναγερμό. Η Ολομέλεια της Βουλής, 7 από τα 8 κόμματα ψήφισαν υπέρ. Ποιος τους λαμβάνει υπόψη? Ποιος λαμβάνει υπόψη? Θα μπορούσε κάποιος άλλος να σας πει 7 κόμματα ψήφισαν ξανά εν τη γνώση τους και εν τη σοφία τους ένα νόμο αντισυνταγματικό. Μάλιστα. Και αντισυνταγματικός είναι μόνο αυτός ο νόμος? Λέει το Σύνταγμα, προβλέπει το Σύνταγμα για υφυπουργία, αγαπητέ Ανδρέα. Και εγώ σας λέω, αν είναι κλέφτης ο άλλος, νομιμοποιούμε να κλέβω κι εγώ. Όχι, όχι. Είτε θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει,
είτε όχι όποτε μας συμφέρει κάνουμε το Α και όποτε μας συμφέρει κάνουμε το Β. Διότι πραγματικά εμένα με εκπλήσει η διπλοπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό, κύριε. Να το εξηγήσω. Στη σύσκεψη αρχηγό είναι κατεγραμμένο κάτω αυτό που λέω. Είχε μπει κατά λέξη ότι οι έδρες ανήκουν στα κόμματα. Όταν οι έδρες ανήκουν στα κόμματα, αγαπητέ Ανδρέα, τότε την έδρα του κινήματος αλληλεγγύη θα την πάρει ο κύριος Μιχαηλίδης όπως θέλει και όπως επιζητά ο ίδιος και λέει ότι νιώθει αδικημένος ότι η έδρα αυτή του ανήκει. Σε ποια σύσκεψη μάλιστα, αρχηγών έγινε αυτό, οι έδρες ανήκουν στα κόμματα? Στη σύσκεψη της Βουλής. Πρόσφατα λέτε. Βεβαίως, όταν ήταν. Εδώ όμως θα σας πούν τι γίνεται με τις έδρες της Ευρωβουλής. Αν όντως ανήκουν στα κόμματα. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Κλείστε όμως το κεφάλαιο με τον κύριο Μιχαηλίδη. Με τον κύριο Μιχαηλίδη λέει ότι νιώθει αδικημένος και ότι η έδρα του ανήκει. Ναι. Και μάλιστα είπε κατά λέξη πριν τρεις μέρες ότι την έδρα του την έχουν κλέψει. Εμείς πάντως δεν του την έχουμε κλέψει και τόνισε ότι μέχρι τις 12 το βράδυ τα μεσάνυχτα γνώριζε ότι η τέταρτη έδρα στη Λέμεσο άνοιγε στο Δημοκρατικό Συναγερμό και κατά παράδοξον τρόπο πήγαινε η έδρα στην Κερίνια. Δηλαδή, δεν κρύβομαι εγώ, μιλάει καθαρά για την αγαπητή βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Μαριέλα. Τη Μαριέλα. Τότε, αν είναι αυτός ο σκοπός, έπρεπε να κινηθεί με δικαστικά μέτρα εναντίον της Μαριέλλας. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα της Βουλής της Κυπριακής, της Μάλιστα. Ευρωβουλής. Και της Ευρωβουλής θα σας απαντήσω το εξής. Μήπως η κυρία Θεοχάρους πριν 4 χρόνια ολόκληρα που βγήκε ευρωβουλευτής υπήρχε το κίνημα αλληλεγγύη? Καμία σχέση δεν είχε η θέση τότε της κυρίας Θεοχάρους μαζί με το κίνημα αλληλεγγύη. 4 χρόνια πριν, θυμίζω, ήταν οι εκλογές στις ευρωβουλευτικές. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει μεγάλη σημασία. Τις πήρε με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Τις πήρε με τους ψήφους της δικούς της. Έτσι. Λέει η ίδια ότι. Η έδρα της Ευρωβουλής είναι τα δικά μου, δικά μου. Καλά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τα δικά του, δικά του. Αφού λέτε μια βασική αρχή, έδρα ανήκουν στα κόμματα και λέτε ότι συμφωνείτε με αυτή την αρχή. Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ. Άλλη είναι η εκλογή της Ευρωβουλής. Και άλλοι θεσμοί της Ευρωβουλής, άλλοι θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το. Αλλά άμα έχουμε μια αρχή, διαπερνάει οριζόντια τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, εγώ τώρα αν ήμουν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, θα ένιωθα ότι εκτίθεμαι όταν λέω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν εκτίθεμαι καθόλου. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν φταίει σε τίποτε, αγαπητέ Ανδρέα. Όχι, συζητάμε να βγάλουμε μια άκρη με αυτό το θέμα. Δηλαδή, να μην μπλεχτούμε στο ότι πρέπει η επιχειρηματολογία μου να καλύπτει και το προσωπικό κομμάτι, αλλά και το κομματικό, να μην θίξω και την πρόεδρο. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα. Το συμφωνήσαμε. Ναι. Φαντάζομαι και της Βουλής και της Κυπριακής και της Ευρωβουλής. Σας λέω, εγώ ξεχωρίζω το θεσμό της Ευρωβουλής. Γιατί όμως το ξεχωρίζω? Σας λέω, είναι ένας ξεχωριστός θεσμός. Μήπως δηλαδή οι άλλοι ευρωβουλευτές, αγαπητέ Ανδρέα, δεν πας σε εκλογική αναμέτρηση στις χώρες τους? Αυτό γίνεται. Ναι, αυτό. Είτε κερδίσουν είτε δεν κερδίσουν, πάν πίσω και αφήνουν στον πρώτον επιλαχών την έδρα. Τι διαφέρει δηλαδή από την Κύπρο? Δηλαδή η Κύπρος πρέπει να είναι πάντοτε η εξαίρεση? Η κυρία Θεοχάρους δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Και αφήστε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ναι, όσα θέλετε. Άρα δηλαδή ο καημός του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η 56η έδρα της Κυπριακής Βουλής ή η 57η έδρα? Να αποφασίσουν τι θέλουν. Ποια είναι η 57η? Η 57η έδρα είναι της Ευρωβουλής. Αυτή, ναι, που αναφέρεστε. Ωραία. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν βρίσκει δίκιο στον Αβέροφ όταν λέει η έδρα ανήκει στο κόμμα. Ναι. Αυτό λέει ο Αβέροφ. Ναι. Η έδρα της Κυπριακής Βουλής ανήκει στην αλληλεγγύη. Της Ευρωβουλής ανήκει στο συναγερμό. Γιατί το χάνουμε εκεί? Γιατί καλά, εκεί ανήκει στη Θεοχαρουσία? Οι δύο έδρες, απαντώ. Οι δύο έδρες που ανήκαν στο Δημοκρατικό Κόμμα και τις έβαλε κάτω από τη στέγη και κάτω από την ομπρέλα στα έδρανα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στο παρελθόν, λέτε. Ναι, είναι παρελθόν. Ναι, όχι, αυτό είναι παρελθόν. Όχι, κύριε Παπαδοπούλη, απλά λέω, επειδή πριν επικαλεστήκατε τη μετακίνηση Ιεροδιακόνου και Παντελίδου. Μάλιστα. Για να δείξετε το ηθικό, σε εισαγωγικά, υπόβαθρο και του Δημοκρατικού Συναγερμού σε αυτή την υπόθεση.
Μια επιχειρηματολογία. Τώρα λέτε, μα τότε έκαναν και αυτοί το ίδιο, άρα καλά τους κάνουμε εμείς τώρα. Όχι, δεν λέω ότι άρα καλά. Άρα πρέπει τους να κάνουμε βρούμε μια άκρη σε αυτό, ναι, το θέμα. Αυτή την άκρη δεν θα την ευρώ εγώ, θα την εύρει η Ολομέλεια της Βουλής. Ναι, αλλά ένα από τα επιχειρήματά σας είναι το τι έγινε στη σύσκεψη αρχηγών. Ότι η έδρα ανήκουν στα κόμματα. Ναι, όταν... Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Έδρα είναι και στην Ευρωβουλή. Είναι ένας ξεχωριστός θεσμός. Είναι εντελώς ξεχωριστός. Και όταν η Ελένη Θεοχάρους εξελέγει ευρωβουλευτής, ήταν πριν 4 χρόνια, το κίνημα αλληλεγγύη δεν είχε καμία σχέση τότε. Το κίνημα αλληλεγγύη ιδρύθηκε 2 χρόνια μόλις πριν. Εντάξει, ακόμα καλύτερα, αφού φεύγω από αυτό το κόμμα, το οποίο με πολέμησε, όπως έλεγε η κυρία Θεοχάρους, το οποίο με υπέσκαψε, το οποίο μου έκανε α, β, γ, τους δίνω και την έδρα τους, κάνω κάτι άλλο και αρχίζω να πολιτεύω με αυτό, θα σας έλεγε κάποιος. Μπορεί να πει ό,τι θέλει ο κάποιος. Ωραία. Πάμε στο Προεδρικό να ακούσουμε από τον πολιτικό μας συντάκτη τι σκέφτεται να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θα υπογράψει όχι τον νόμο. Χριστόφορε, σου δίνουμε τον λόγο. Επικρατέστερη επιλογή είναι η επιλογή της αναπομπής ή της αναφοράς. Θα μπορούσε βεβαίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ανδρέα να υπογράψει την πρόταση νόμου. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Προεδρικού, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Επομένως, θα γίνει επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε όταν η Βουλή είχε λάβει την ίδια απόφαση προ μερικών μηνών. Άρα, γνωμάτευση Γενικού Εισαγγελέα και δεν αποκλείεται νέα αναπομπή της πρότασης νόμου. Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε. Ακούσατε τι μεταδίδει ο πολιτικός μας συντάκτης, κ. Παπαδόπουλε. Ένα σχόλιο και αυτό. Θα περιμένω κι εγώ με την σειρά τη δική μας την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία θα είναι και απόλυτα σεβαστή, αγαπητή Ανδρέα. Είπα εξ αρχής ότι σέβομαι τις αποφάσεις, σέβομαι τους νόμους και θα συνεχίσω να τους σέβω. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, εσείς πάτε πίσω στο Κοινοβούλιο ή πρέπει όχι, δεν να πάω πίσω στο Κοινοβούλιο. Αν δεν υπογράψει ο Πρόεδρος, δεν υπογράψει ο Πρόεδρος, δεν μπορείς να πάει πίσω, για όνομα του Θεού. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο και για σας και για τους τηλεθεατές σας και ελπίζω όλη αυτή η ιστορία να έχει έναν τέλος, αλλά πολύ το φοβούμαι, αγαπητέ Ανδρέα, ότι δεν θα έχει τέλος. Θα προσπαθήσουν να αφήσουν την Ολομέλεια της Βουλής να λειτουργά με 55 βουλευτές. Αυτό θα το προσπαθήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Μπορεί και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εγώ δεν κρύβομαι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ναι. Διαμέσου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, λέτε. Διαμέσου του Ανδρέα του Μιχαηλίδη θα προσπαθήσουν να αφήσουν την Βουλή με 55 βουλευτές, να εργάζεται με 55 βουλευτές. Το οποίο δεν ξέρω αν με ρωτήσετε αν είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα λέει ότι είναι 56 βουλευτές. Δεν βλέπετε όμως να έχει θέμα με εσάς προσωπικά αυτό, αλλά κυρίως με το κίνημα αλληλεγγύη και την κυρία Θεοχάρους. Βρήκαν τρόπο τώρα να πλήξουν τη Θεοχάρους και το καλά βλέπετε εσείς, αγαπητέ Ανδρέα, να φταίω εγώ σε τίποτε. Δηλαδή, δεν θέλουν να πλήξουν εσάς προσωπικά, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Μπορεί να μην είναι αυτό. Δεν θα απαντήσω ευθέως. Δεν θα απαντήσω ευθέως. Ο καθένας σκέφτεται με τον τρόπο των δικών του. Έτσι, εγώ είπα σας και σας είπα από την αρχή. Δεν είναι καημός μου να είναι ο τίτλος του βουλευτή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια υγεία. Ασφαλώς αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη της όλης υπόθεσης. Τι θα πράξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέτε, και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κίνησης. Πάρθηκε μια απόφαση χθες από την Ολομέλεια της Βουλής, καθόλου σεβαστή. Διαφωνούμε εμείς με την ουσία της πρότασης, η οποία δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από την προηγούμενη, η οποία κρίθηκε από το ανώτατο σαν αντισυνταγματική. Οπότε θα περιμένουμε τη γνωμάτευση του εισαγγελέα, ο οποίος την είχε δώσει, κύριε Κιμήτρη. Δηλαδή είχε πει ότι για να ισχύσει οποιαδήποτε νομοθεσία θα πρέπει να προηγηθεί συνταγματική τροποποίηση. Ναι, και ή να πάμε να το παίρνει ο πρόεδρος επιλαχό ή να πάμε σε αναπληρωματική εκλογή. Ακριβώς. Ήταν οι δύο θεραπείες που είχε δώσει για επιλογή. Ακριβώς. Οπότε, εφόσον δεν έγινε αυτό το πράγμα, θεωρούμε ότι ο πρόεδρος θα το αναφέρει στο ανώτατο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα, χωρίς να γνωρίζω ασφαλώς τι θα κάνει ο πρόεδρος. Μεγαλύτερη πιθανότητα. Συζητήσατε καθόλου με το κόμμα και έχετε αυτό υπόψη ότι θα πάει για αναφορά στο ανώτατο πρόεδρος. Με το κόμμα συζητώ βέβαια. Το μιλώ συνεχώς στο θέμα. Είμαι μέλος του κόμματος. Ναι, αυτό μπορεί να το συζητήσατε και χθες.
Και να σας είπα, Αντρέα, ο πρόεδρος το σκέφτεται αυτό. Όχι, δεν έχω αυτή την ενημέρωση. Mm-hmm. Απλώς και αυτοί θεωρούν ότι η πιθανότητα αναφοράς είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Άρα έχουμε, το επικρατέστερο σενάριο είναι η αναφορά του νόμου από μέρος του Προέδρου αυτό στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτό λέει η λογική, αγαπητέ μου κύριε Κιμήτρη. Πώς νιώσατε για την απόφαση της Βουλής? Είπατε ότι είναι σεβαστή, αλλά ψηφίζει ένα νόμο που κρίθηκε ήδη αντισυνταγματικός. Ναι. Εσείς τι σκέφτεστε, τι βλέπετε πίσω από αυτή την ιστορία? Ναι. Καταρχάς, νομίζω ότι η προσπάθεια είναι να διαιωνιστεί το θέμα και να πάει όσο πάει, επειδή ήδη περάσανε 2 χρόνια, όπως ξέρετε, και δέχομαι και το ερώτημα περίπου με μια παραλλαγή που μου βάλατε τώρα. Δεν κουράστηκα, δεν βαρέθηκα, δεν... Ναι, εντάξει, έχω... είναι μια συνεχής διαδικασία, κρατάει 2 χρόνια, δικαστήρια, μπρος, πίσω. Όμως, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Προηγουμένως ο κύριος Παπαδόπουλος έλεγε ότι είναι προσωπικό το θέμα, γιατί δεν κινήθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Τώρα τα πειρά στρέφονται προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, mm-hmm. οπότε ξέφυγε από το προσωπικό και τώρα είναι θέμα πολιτικό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι εξόχως πολιτικό το θέμα, γιατί όταν αποποιήθηκε την έδρα η κυρία Θεοχάρους, το ανώτατο απεφάνθη με μια συντριπτική πλειοψηφία, mm-hmm. το 11-0, ότι η έδρα είναι μη καταληφθής. Οπότε ποτέ δεν είπε ότι το ανώτατο, ότι οι έδρες είναι 3 στην αλληλεγγύη, αλλά δεν πρέπει να είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως λέχθηκε προηγουμένως. Mm-hmm. Είναι, η έδρα είναι μη καταληφθής. Και εγώ όταν λέω μου κλέψατε την έδρα, ναι, δεν αφορά την συνάδελφο, τη Μαριέλα Αριστίδου. Αυτό είναι εκτός προγραμματος, γιατί αν ήθελα να κυνηγούσα την τέταρτη θέση θα το έκανα διαφορετικά. Εγώ θεώρησα με την νομική συμβουλή των δικηγόρων μου, του Δώρου Ιωαννίδη και του Χαράλα μου Προύντσου, ότι τότε θα έπρεπε να γίνει διαφορετική ως χειρισμός από τον έφορο εκλογών, αγαπητέ μου κύριε Κιμήτρη, όταν αποποιήθηκε την έδρα κυρία Θεοχάρους. Τότε έγινε το λάθος κατά την άποψή μας. Α, εσείς λέτε ότι μετά την αποποίηση της έδρας από την κυρία Θεοχάρους πρέπει να γίνει ξανά ανακατανομή των εδρών εκεί? Ναι, σωστό. Και άρα δεν θα πήγαινε δεύτερη έδρα του Συναγερμού, ναι, στην Κερίνια και θα παίρνει την έδρα της Λεμεσού? Εμείς όμως ουδέποτε θέσαμε αυτό το θέμα, λέμε για αναπληρωματική εκλογή. Αλλά είναι άλλη άποψη αυτή. Είναι, ναι, μια θέση ότι πιστεύετε ότι ο εφρός εκλογών έκανε λάθος εκεί. Ακριβώς. Έπρεπε να πάει σε ανακατανομή των εδρών μετά, ναι, την μη κατάληψη της έδρας από την κυρία Θεοχάρους. Όμως δεν θέσαμε τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, που να αφορά την έδρα της Κερίνιας. Εμείς θέτουμε συνεχώς το θέμα της αναπληρωματικής εκλογής. Και αν ένας διαβάσει την σελίδα 12 της τελευταίας απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εμέσως πριν, σαφώς, αγαπητέ μου κύριε Κιμήτρη, οδηγείται προς αναπληρωματική εκλογή. Γιατί πολλοί λένε, μα δεν έδωσε θεραπεία το Ανώτατο, που είναι μια πραγματικότητα. Όμως, αν μου επιτρέψετε... ένα μικρό απόσπασμα. Πολύ, πολύ μικρό απόσπασμα. Λέει, αυτό εν πάση περιπτώσει διαφυλάττει τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία, υπό την έννοια ότι εξουδετερώνεται η πιθανότητα εκλογής ως βουλευτού προσώπου, το οποίο χωρίς να καταλάβει την έδρα και χωρίς να δώσει την ενομισμένη διαβεβαίωση, την αποποιείται και αντί να γίνει νέα εκλογή για πλήρωσή της, η έδρα δίδεται στον επιλαχόντα του κόμματος που ουδέποτε την κατέλαβε. Αλλά το αντί να γίνει η Ακριβώς. εκλογή, λέτε εσείς ότι δείχνει... Οπότε το ανώτατο έδειξε το δρόμο. Όμως αυτό είναι θέμα νομικό, εγώ δεν είμαι. Διαβάζω, τα ελληνικά μου είναι καλά και οι νομικοί μου συμφωνούν ότι αυτή θα ήταν η θεραπεία. Η ολομέλεια της Βουλής πήρε αυτή την απόφαση. Είπαμε ότι είναι σεβαστή, εμείς διαφωνούμε. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει καμιά αλλαγή. Ναι, αλλά σας πω κάτι, και η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι, το Υπουργείο, ναι, Εσωτερικών. Ναι, αυτό συζητήθηκε. Το αντί να πάμε, ναι, σε εκλογή. Αυτό συζητήθηκε. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε δημόσια σε ένα συνάδελφό σας
όταν ρωτήθηκε, ότι η άποψή του είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια προγραμματική εκλογή. Και πού σε πρόταση αυτό. Να σας πω. Και τον όρμηξαν. Είπε αυτή την άποψη, ότι ήταν η προσωπική του γνώμη, και τον όρμηξαν. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών σωστά έπραξε μέχρι τώρα. Άφησε το θέμα, επειδή είναι μείζον πολιτιακό θέμα και αφορά κυρίως τη Βουλή. Άφησε να ολοκληρώσει την διαδικασία εκεί και μετά να παρέμβει. Αυτή άρα είναι... τώρα λέτε μπορεί να λάβει δράση το Υπουργείο Εσωτερικών. Μα είναι η μόνη, είναι η μόνη οδός, αγαπητέ μου κύριε Κινήτρη. Αν ο πρόεδρος επιλέξει την αναφορά στο ανώτατο και το ανώτατο πει και αν το ανώτατο πει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, τι θα γίνει, θα ξαναπάμε στη Βουλή για τέταρτο νόμο. Εκεί αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Πολύ πιθανόν κατηγορείται το με αλφαγιώτα το Υπουργείο ότι δεν πήρε θέση. Αν παρέμβαινε προτού ολοκληρωθεί μια διαδικασία στη Βουλή. Λέτε ότι θα έλεγαν, κοιτάξτε πάνω να το δώσουν εσείς, στο δικό. Εσείς τι νομίζετε. Θα έλεγαν ότι. Είναι μια άποψη που δεν είχε ακουστεί τόσο ξεκάθαρα μέχρι τώρα αυτό. Δεν έχω μιλήσει αυτό το θέμα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Αλλά είναι η προσωπική μου γνώμη. Με την κοινή μου λογική. Λέω, θα τον ορμούσαν και θα έλεγαν γιατί παρεμβαίνεις εσύ, γιατί θες να κάνεις εκλογή κλπ. Οπότε άφησε τη διαδικασία η κυβέρνηση, ο πρόεδρος έμεινε εντελώς αμέτωχος, ουδέτερος. Mm-hmm. Και τώρα, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αν πάει προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Υπηρεσία Εκλογών και ο Υπουργός φυσικά δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση θεωρούν σωστή. Που μάλλον θα είναι η κίνηση διαδικασία για να πληρωματική εκλογή. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός τότε στη δημόσια πριν από μια εβδομάδα, ότι αυτή είναι η άποψή του. Άρα κύριε Μιχαηλίδη, σας τι σας μένει από όλο αυτό. Ακούστηκαν και κάποια σχόλια επικριτικά για το άτομο σας από τον κύριο Παπαδόπουλο νωρίτερα, ότι ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης νιώθει αδικημένος, λέει η έδρα μου ανήκει, μου την έκλεψαν. Το αισθάνεστε αυτό το πράγμα? Ναι, βέβαια. Αυτό το αισθάνομαι. Και αν είναι κατηγορία από τον αγαπητό. Όχι, προσθέτοντας, είχε πει, αναφέρθηκε στην ιστορία με τη Μαριέλα Αριστείδου και απαντήσατε. Αυτό το, ναι, το αφαιρώ. Γιατί λέει δεν ότι γίνεται ένας πόλεμος από τον Δημοκρατικό Συναγερμό μέσω του Ανδρέα Μιχαηλίδη προς την Ελένη Θεοχάρου και το κίνημα Αλληλεγγύη. Αυτή ήταν η κατηγορία. Να σας πω, αυτό το θέμα δεν με αφορά καθόλου. Το τι κάνει η κυρία Θεοχάρου είναι δικό της ζήτημα και του κινήματός της. Εγώ διαφωνώ με την πράξη της στην πολιτική, αλλά αυτό δεν αφορά κανένα άλλο εκτός από μένα. Είναι προσωπική μου γνώμη. Ούτε ενδιαφέρει την κυρία Θεοχάρου σας σαφώς τι γνώμη έχω εγώ. Από εκεί και πέρα νιώθω αδικημένος, γιατί θα έπρεπε να έχω την έδρα πριν 2 χρόνια. Δεν την είχα. Πήγα στο ανώτατο, αγαπητέ μου κύριε Κινήτρη. 2 φορές. Κέρδισα την πρώτη, κάνανε νομοθεσία, ξαναπήγα στο ανώτατο, κέρδισα και τη δεύτερη προσφυγή με τη βοήθεια του Δώρου Ιωαννίδη και του Χαράλαμπου Προύνζου. Μας λένε τώρα ότι ξέρετε είναι οριακό το 6-5, είναι οριακό offside, ήταν πέναλτι, δεν ήταν. Είναι 6-5, το 6-5. Ψηφία και είναι το ανώτατο δικαστήριο. Μα το 6-5 είναι σαν, το ίδιο σαν το 11-0. Και δεν πρέπει να μειώνεται οποιαδήποτε απόφαση του ανωτάτου, πλέον είναι νομολογία. Άρα ο Ανδρέας Μιχαηλίδης θα διεκδικήσει μέχρι τέλους που θεωρεί ότι είναι το δίκαιο. Σύμμαχός μου, εκτός από την παράταξή μου και τον πρόεδρο που στάθηκαν εκεί δίπλα μου και με στήριξαν και τους ευχαριστώ και δημόσια, και τον πρόεδρο Αβέροφ Νεοφύτου ιδιαίτερα, αλλά και τους συναδέλφους εκεί, χωρίς καμιά αμφιβολία έχω τη στήριξή τους. Με πνίγει το δίκαιο, γιατί έχω 2 αποφάσεις του ανωτάτου. Ένας φίλος δικηγόρος μου είπε, αν εγώ είχα 2 αποφάσεις του ανωτάτου υπέρ μου, θα έβγαινα στο βουνό και να φώναζα όλη μέρα. Εγώ δεν το έκανα. Περιμένω τις διαδικασίες όμορφα, πολιτισμένα, πιστά, από εκεί και πέρα. Αν χρειαστεί να ξαναπάμε στο ανώτατο, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει η εξέλιξη, θα ξαναπάμε, αγαπητέ μου κύριε Κιμήτρη, έστω και αν τελειώσει η θητεία της Βουλής που έχουμε τώρα. Με την παρούσα σύνθεση. Λοιπόν, εδώ θα...